Γεια σας και καλωσορίσατε σε ακόμα ένα VR βίντεο. Σήμερα θα δούμε το Car Mechanic Simulator 2021, αλλά είναι VR, παιδιά. Δεν ξέρω πώς είδατε το προηγούμενο βίντεο, καμία σχέση, εντάξει. Όπως πάντα στα VR, είναι άλλη φάση να παίρνεις το ποντίκι και να κάνεις κλικ και άλλη φάση να το πιάνεις με τα χέρια σου, εντάξει. Οπότε πάμε να το δούμε. Και είμαι, παιδιά, εδώ πέρα στον καράζ μου. Έχει φέρει ο Κυρμιχάλης εδώ την BMW του. Τι έχει, Κυρμιχάλη? Τι σου έκανε πάλι εδώ πέρα? Να το φτιάξουμε. Ό,τι είναι, να το φτιάξουμε. Σιγά τώρα. Αρχικά ερχόμαστε εδώ, γυρνάμε το διακόπτη και δεν γίνεται τίποτα, ρε. Και πατάμε το up. Να δούμε τι έχει κάνει. Σου έχουν τρέξει σε κάτι λάδια εδώ, αδερφέ. Τα έχει δει αυτά? Πού είμαι? Δεν είναι καν εδώ ο Κυρμιχάλης. Έτσι μιλάω μόνο μου. Έχουμε εδώ πέρα διάφορα εργαλεία. Για να δω αυτό. Το βλέπει. Παιδιά, είναι άλλη φάση να κλικάρει και να παίρνει το εργαλείο, α πούμε, στο PC και άλλη φάση να το έχω εδώ. Και να λειτουργεί έτσι. Εν τω μεταξύ, αυτά εδώ τα χειριστήρια έχουν και δόνηση. Σε αυτή τη φάση, νομίζεις ότι όντως έχεις ένα τρυπάνι στο χέρι, ας πούμε. Γιατί έχει και τη δόνηση και τον ήχο και είναι και το κλικ εδώ πέρα. Δεν ξέρω γιατί έχω ενθουσιαστεί τόσο πολύ με ένα τρυπάνι. Λες και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που αντικρίζω τρυπάνι. Δεν ξέρω γιατί κάνω έτσι. Τώρα παρόλα αυτά, έχουμε έρθει εδώ πέρα για να του βγάλουμε τη ρόδα. Δεν ξέρω. Αυτό μου λέει το παιχνίδι να κάνω, εντάξει. Δεν φταίω. Δε εδώ, παιδιά, είναι πάρα πολύ immersive αυτό το πράγμα. Αυτά εν τω μεταξύ που τα έφυγε η ρόδα μόνη τη. Κύριε Μιχάλη, θα αρχίσει. Άμα τη ρίξω καμιά κλωτσιά, αρχίζει να κυλάει, ε. Κύριε Μιχάλη, χίλια συγγνώμη. Εγώ πρακτική κάνω εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Άμα μπορεί να την πάρω. Μπορεί να την πάρω έτσι με το ένα χέρι. Τι χερούκλα έχω. Να αφήσω λίγο εγώ εδώ πάνω. Δεν δουλεύει το αυτοκίνητό σου, κύριε Μιχάλη. Είναι αυτοκίνητο φάντασμα. Τι κατά μου έχει δώσει εδώ, κύριε Μιχάλη. Περαφέρω αγιασμό για να το φτιάξω αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό να πω, κοίτα που έμεινε η ρόδα τώρα. Μπορώ να αγοράσω μια καινούργια να το τη βάλω εδώ, να την αφήσω αυτή για ρεζέρβα εκεί μέσα. Εν τω μεταξύ, επανέφερα το αυτοκίνητο στο normal view και μου ξέβρασε και τη ρόδα. Θα την αφήσω εδώ. Θα του πω, ναι, το φτιάξα μια χαρά, μην το βλέπει έτσι που είμαι πεσμένη. Όπως και να έχει, τώρα μου έχει βγάλει ερωτηματικό εδώ. Πρέπει να τα ανοίξω, ε. Πόρε. Ξέρεις κάτι, με μια πρώτη όψη εδώ πέρα παρόλα αυτά, εγώ τα βλέπω μια χαρά, παιδιά. Εν τω μεταξύ, είναι άλλη φάση να μπορεί να σκύψει, ρε παιδί μου, και να δω εδώ πέρα τη μηχανή. Όχι ότι καταλαβαίνω τίποτα, δηλαδή δεν έχω ιδέα. Αλλά είναι άλλη φάση να κάνεις έτσι, ρε παιδί μου, και να λες: σου έχει πιάσει από κάτω σκουριά. Έπρεπε να το προσέξεις αυτό. Τώρα, μα θέλω εγώ, μπορώ να αρχίσω να βγάζω πράγματα. Μπορώ να τα ξεβιδώσω και με το χέρι. Μπορώ να τα ξεβιδώσω και με το χέρι αυτά, ε. Είναι. Μπορεί να βάλεις εδώ το χέρι με τα μικρά βιδάκια. Οπ. Έλα εδώ. Και τα ξεβιδώνεις έτσι με τους δείκτες. Αδίστακτο θέλει. Πού το πάω αυτό το μεταξύ? Μπορώ να το βάλω τσέπη, να το πάρω. Δεν έχω ιδέα που να το βάλω αυτό, άστο εκεί πάνω. Είναι και πιο πρακτικό, ρε παιδί μου, τώρα το βγάζει αυτό το κομμάτι, λες, πού να το βάλω. Το βάλω εδώ πάνω, να το θυμάμαι για με κάτι, είναι ωραίο. Λοιπόν, όπως και να έχει, αυτό ήταν ένα test garage. Τώρα το παιχνίδι μου λέει, αλλά είσαι έτοιμος. Δεν έχω ιδέα εντωμεταξύ, ρε. Άλλαξα ένα λάστιχο, άνοιξα το καπό, βρήκα πώς να βγάζω αυτοκίνητο μου. Μου λέει το παιχνίδι, είσαι έτοιμος, φέρε μου εδώ το tablet. Εντωμεταξύ, το tablet είναι και λίγο σαν ακορντεόν, το βλέπεις. Μπορώ να σας παίξω κάτι με το tablet μου, όπως και να έχει. Λοιπόν, ένας. Δεν ξέρω γιατί έχω τόσο μεγάλο tablet. Είναι λες και έχω φέρει τηλεόραση από το σπίτι και την έχω για tablet. Ένας πελάτης μας, λοιπόν, έχει χαλασμένο αυτοκίνητο. Όσο είμαστε εδώ, ας του ρίξουμε λίγο μια ματιά. Στο αυτοκίνητο κάτι δεν δουλεύει. Τι λες, ρε, αλήθεια? Τους μισώ αυτούς τους πελάτες, ρε, αλήθεια. Λοιπόν, έχω έρθει τώρα στο γραφείο μου και πραγματικά είναι αυτή η φάση, παιδιά, που εύχομαι να ήξερα από αυτοκίνητα, ρε, αλήθεια. Για να μπορώ να βοηθήσω και τον πελάτη. Αυτό το πόσο τη έσπρωξα όλη την οθόνη. Μπορώ να τη βαρέσω. Μπορώ να βλέπεις τι χάνεις. Όταν δεν είναι VR, τι χάνεις. Μπορώ να πάρω την καρέκλα μου, ας πούμε, και να την τζουλήσω. Έλα εδώ, καρέκλα. Έλα εδώ. Μπορώ να τη σηκώσω. Δεν μπορώ να τη σηκώσω για κάποιο λόγο. Γιατί είναι από αυτές τις καρέκλες που κάνουν 200 κιλά ζυγίζουν. Μπορείς, ρε παιδί μου, να έρθει εδώ στο γραφείο, να έχει πάει σκατά η μέρα σου και να κάνεις το θεοχάρι, ξέρω εγώ. Και δεν έχει καν θόρυβο. Αυτά τα κείμενα δεν έχουν καν θόρυβο. Δηλαδή είναι βολικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το κομπιουτεράκι δουλεύει, θέλω να ξέρω. Δεν δουλεύει το κομπιούτερ. Και τι το έχω το κομπιουτεράκι άμα δεν. Τι το έχω το ρημάδι, λοιπόν. Λοιπόν, παρόλα αυτά σταματάω να σπάω πράγματα. Repair with minimal parts condition 61%. Έχει κατά γύρι Κατσουμότο αυτός. Το κλασικό που είναι του κ. Μιχάλη αυτό το αυτοκίνητο. Εννοείται θα το φτιάξουμε του ανθρώπου. Δεν έχω ιδέα τι θα κάνω. Δεν ξέρω καν αν θα το φτιάξουμε, παιδιά. Αν είστε εδώ πέρα για να με δείτε να φτιάχνω όντως αυτοκίνητο, έχετε έρθει στο λάθος κανάλι, να ξέρετε. Αλλά εγώ θα κάνω ότι πώς το έχει κάνει έτσι, ρε, για το Θεό να πούμε. Περίμενε μια στιγμή να πάμε εκεί. Να δω τι έχει κάνει εδώ πέρα ο Θεόθωπος. Το έχει καταστρέψει, παιδιά. Δηλαδή, άμα το δεις και λίγο πιο κοντά. Ναι, παιδί μου, εδώ έχει πιάσει σκουριά. Εδώ τι έχει κάνει. Το έχουν περάσει με το κλειδί από πάνω. Είναι κάτι άλλο. Χάνω εγώ κάτι. Λοιπόν, οκ, okay, όλοι μπορούμε να δούμε ότι αυτό το αυτοκίνητο είναι σε κακή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, πρώτα απ' όλα πρέπει να το μεταφέρουμε στο car lift για να πάμε να το δούμε καλύτερα. Εντάξει, δηλαδή, περίμενε λίγο εδώ. Το έχω ανάψει, δεν έχω ιδέα. Μπράβο. Σήκωσε το πάνω, παιδί μου, να δούμε τώρα. Το φτιάξουμε το ανθρώπου να πούμε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Και, λίγο πιο πάνω αν θες. Θες λίγο για να μην είμαι έτσι και σκύβω. Μπράβο, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω την αλήθεια μου τώρα. Εγώ θα μπω εδώ κάτω. Αλλά μια μικρή φοβία γενικά την έχω, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτό εδώ σίγουρα κρατάει, ρε παιδί μου. Το έχουμε διπλοτσεκάρει γιατί το βλέπω έχει κάποιες φθορές.
Δηλαδή, αν γίνει κάποια στραβή, σταματήσουν αυτά εδώ να δουλεύουν, αυτό ήταν, ρε, με χάσατε. Λοιπόν, η φάση είναι ότι αυτό φαίνεται ξεκάθαρα σκουριασμένο, θα το βγάλουμε. Αν το βγάζω έτσι, το κρατάω τώρα, μπορώ να το πάρω. Μπορώ να το πάρω. Είναι λίγο βαρύ αυτό, παιδιά. Λίγο προσοχή, όσοι το κάνετε αυτό, το αφήσουμε με προσοχή κάτω. Τι είναι προσοχή κάτω, παιδί μου, που αυτό εδώ τα κυλάει για πάντα. Τι σκατά. Αντίο, θα τα πούμε. Πάει από εκείνη έξοδος, μπράβο, συνέχισε. Καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν, άρα θα χρειαστούμε ένα τέτοιο. Οπότε ίσως χρειαστεί να παραγγείλω. Παρ' όλα αυτά, άστο μωρέ αυτό να πάει. Σταμάτησε εκεί, μπράβο. Λοιπόν, και το από κάτω γενικά είναι λίγο εδώ πέρα. Δηλαδή το πιο άνογο, το βλέπω. Έχει σκουριά, έχει πιάσει εδώ. Είναι. Ναι, παιδί μου, το ακούς πως κάνει, άκου. Δεν κάνει καθόλου. Λοιπόν, ρίχνοντας τώρα μια γρήγορη ματιά, βλέπω ότι έχουμε θεματάκι και εδώ. Περίμενε. Κάπου είχα ρε παιδιά, πού το έχω βάλει. Μου έχει πέσει εκεί πέρα πίσω. Γάμω την τρέλα, κάτσε το φέρω. Έλα εδώ. Λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει ξεκάθαρο πρόβλημα εδώ πέρα με κάτι που είναι πίσω από τη ρόδα, εντάξει. Λοιπόν, κάτσε να το αφήσω αυτό εδώ τσέπη, μην το έπεσε. Παλαιό να πάθουμε κανένα κακό, έτσι. Ξεβίδωσα τη ρόδα, λέω θα κάτσει εκεί. Α, δες το πώς έχει γίνει, παιδιά. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά αυτό, λοιπόν. Λοιπόν, τα βγάζουμε τώρα αυτά σιγά-σιγά. Έλα εδώ κι εσύ. Να το, αυτό θέλουμε καινούριο τώρα, παιδιά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα. Κάπου αλλού που να έχει θέμα, κάτι άλλο. Εντάξει, η μία ρόδα εκεί μπορεί να βγει, ρε παιδί μου, σε κάποια φάση, αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα τώρα. Παρ' όλα αυτά, βλέπω έχει σαπίσει και αυτό εδώ μέσα. Για μισό λεπτά. Είναι με το μάτι μου. Το έμπειρο τα βρίσκω αυτά τώρα. Μη ρωτάτε. Λοιπόν, ακολουθούμε την ίδια συνταγή. Παιδιά, όντως, κοίτα, η φάση είναι ότι αυτό είναι πιο immersive, αλλά είναι και πιο κουραστικό. Δηλαδή, τώρα εγώ έχω σηκώσει το χέρι, ξεβιδώνω κανονικά βίδες. Είναι κανονική δουλειά. Πάλι πήγα να πεθάνω, ρε. Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Έχω παίξει και έχω παίξει VR παιχνίδια. Δεν έχω κινδυνέψει όσο στο Car Mechanic Simulator VR γενικά. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Λοιπόν, κάτι άλλο. Βλέπω εκεί μηχανή. Αυτό το κατεβάσουμε και από εκεί. Βρε όλα σάπια. Τι είναι αυτό. Δουλεύει και τίποτα σε αυτό το αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάντα βγάλω όλα και επιστρέφω. Θα το λύσω, ρε. Το κάνω βίδες. Λοιπόν, έχω βγάλει τώρα τις ρόδες. Έχω παρατήσει εκεί. Έχω κατεβάσει το αυτοκίνητο. Εδώ, παιδιά, αυτό εδώ το βλέπετε. Εδώ το ρουλεμάν έχει χαλάσει και από κάτω εδώ το τέτοιο το πράγμα. Λοιπόν, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτά όπως καταλαβαίνετε. Έχω βγάλει πράγματα από τη μηχανή, τα έχω αφήσει εδώ στον αέρα κλασικά. Πέτα τα λίγο εκεί. Αν μπορέσω να τα ξαναφτιάξω αυτά, θα δείξει. Ας τα λίγο εκεί. Μερικά είναι και σκουριασμένα, δεν θα πάθει τίποτα. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να βγάλουμε το oil filter που είναι εδώ, παιδιά. Να το. Φέρτε το εδώ. Οπ, και το πιάσαμε. Έλα εδώ. Κοίτα πως έχει γίνει το ρημάδι. Άστο και αυτό εκεί. Λοιπόν, έχουμε βγάλει όλα τα άσχημα, εντάξει, τα έχουμε βγάλει και κάτι πρέπει να κάνω τώρα. Έχουμε ακόμα μερικά κιτρινάκια, βλέπω, αλλά τα κιτρινάκια σημαίνει ότι είναι εντάξει, παιδί μου, θα τσουλήσει. Βασικά, άμα το πάρει από εδώ και τσουλήσει, εγώ με εντάξει, δεν πάω να στουκάρει μετά, τι με νοιάζει εμένα, λοιπόν. Τώρα θα έρθω εδώ στο γραφείο μου, έλα εδώ, αυτό δουλεύει. Θέλω να παραγγείλω. Λοιπόν, εδώ θεωρητικά από εδώ πρέπει να παραγγείλω, αλλά δεν δουλεύει τώρα. Λες να φταίει επειδή το χτυπάω, ε. Ναι, ίσως έχεις ένα point. Όχι, εντάξει, δούλεψε, αλλά το θέμα μου εμένα ποιο είναι τώρα. Δηλαδή, θα κάτσω εγώ έτσι, ας πούμε, εδώ και θα παραγγείλω. Όπως και να έχει αυτές τις δυσκολίες του παιχνιδιού, ό,τι και να μου λέει εδώ πέρα, παραγγείλω. Λοιπόν, έχω πάρει τα πάντα εγώ. Δες πως το έχω κάνει, έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω πάρει τα πάντα, οπότε ήρθε η ώρα να γυρίσω εδώ πέρα πίσω και να αρχίσω να τα βάζω, εντάξει. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει αυτό, γενικά. Το καλό, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, είναι ότι. Σου λέει ρε παιδί μου τη λύπη, το βλέπεις εδώ, έχει εδώ πέρα αυτό εδώ πέρα. Έχει ας πούμε αυτό, βλέπεις το σωλήνα που συνεχίζει, κάτι λείπει στη μέση. Πας εδώ και λες θα βάλω αυτόν εδώ πέρα, τον καινούριο. Και σε αυτή τη φάση είμαι πάρα πολύ περήφανος για τον εαυτό μου. Δείτε το τι ωραίο που είναι, είναι και καινούριο, αν και έχει κάποιες δαχτυλιές εδώ, ή από το εργοστάσιο θα είναι. Λοιπόν, αντίστοιχα τώρα βάζουμε και τα υπόλοιπα, αν και. Ρε παιδί μου, λίγο με χαλάει γιατί τα έχω εγώ εδώ πέρα. Θα μπορούσα απλά να τα κουμπώσω, ξέρω εγώ, να το κρατάω, να το βαρέσω και μία να μπει καλά, ας πούμε. Βέβαια, θα πάω τώρα αναγκαστικά, ας πούμε, με του παιχνιδιού. Τη ρόδα τουλάχιστον μπορώ να τη βάλω έτσι, να την κουμπώσω. Περίμενε. Έχω αφήσει. Αυτό όλο πέφτει από την τσέπη μου, ρε παιδιά, τζάμπα, εντωμεταξύ. Εντωμεταξύ, τώρα είδα ότι έχω και αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Αυτό είναι στολή αλεξιπτοτιστή, ξέρω, απέσω από κάπου. Πιο πιθανό να πέσει αυτό πάνω μου. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Φέρε μου εδώ τη ρόδα, φέρε μου και αυτό. Κάτσε να δούμε αν θα γίνει εδώ η δουλίτσα. Βάζεις αυτό εδώ. Α, μπήκε. Εντάξει, μπήκε λίγο μόνο τρε παιδί μου. Και κουμπώνεις και αυτά. Τουλάχιστον σου δίνει κάποιες χαρές το παιχνίδι. Κάτσε γιατί αυτό μας πήρε και τα αυτιά. Λοιπόν, τώρα αντίστοιχα βάζω και τα υπόλοιπα εδώ πέρα. Και σε αυτή τη φάση έχω βάλει όλες τις ρόδες. Οπότε πάμε εδώ. Λοιπόν, πατάμε κάτω. Πατάμε κάτι μπλοκάρι. Μισό λεπτάκι. Έχω αφήσει εδώ αυτό το ρημάδι. Φύγε από εδώ. Λοιπόν, τώρα πατάμε κάτω. Κατεβαίνει το αυτοκίνητο. Έχω αφήσει και το καπό ανοιχτό, ρε. Τίποτα δεν με νοιάζει. Και έχει έρθει η ώρα να βάλω πίσω ό,τι έχω πειράξει από εδώ. Μάλλον θα πάει καλά αυτό. Μπορεί και να μην πάει. Θα δείξει. Λοιπόν, και έχουν μπει όλα. Να το μαζέψω και το λάδι. Το άλλο να το αλλάξω λάδι. Έλα εδώ εσύ.
Λοιπόν, βγάζουμε τώρα το παλιό λάδι, το οποίο δεν ξέρω, κάποια περίεργη δύναμη συμβαίνει εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Αλλά παρόλα αυτά το είδατε ότι εδώ πέρα δεν έφτανε πουθενά, δεν ξέρω πού πάει το παλιό λάδι, παιδιά. Βγαίνει κάπου καλύτερα από εδώ που είμαστε, δεν ξέρω. Ωραία, το πήραμε το παλιό λάδι. Εδώ έχουν περισσέψει κάτι πράγματα. Αυτά δεν τα έβαλα. Τα έχω βάλει. Μπορεί να έχω αγοράσει καινούργια βασικά, αυτό συμβαίνει, ε. Γι' αυτό έχουν περισσέψει αυτά. Επίσης, παιδιά, μισό λεπτάκι, τόση ώρα δεν έχω βάλει το κράνος μου. Τώρα ναι, ναι, βέβαια. Το είχα άγχος πριν. Λέω δεν θα πάει πολύ καλά αυτό. Μη μου πέσει κανένα αυτοκίνητο στο κεφάλι. Όχι, τώρα δεν φοβάμαι τίποτα. Βέβαια, δεν βλέπω και τίποτα. Οπότε, πώς βγαίνει αυτό. Αντίο. Και δεν νομίζω ότι έχει μείνει κάτι άλλο. Κλείσε και το τέτοιο. Εσύ, κάνε λίγο στην άκρη, λίγο. Τρώμαξα. Δηλαδή, αυτό μπορώ να αράξω τώρα εδώ πέρα στον καναπέ. Α, περίμενε, τι έχουμε, τι κονσόλα είναι αυτή. Α, είναι το Predator, πρέπει να είναι φοβερό, για να δω. Και πρέπει να παίζουμε αποκλειστικά Car Mechanic Simulator. Λοιπόν, τώρα θεωρητικά εγώ θα πρέπει να πατήσω order και να τελειώσει αυτό. Δεν ξέρω αν μου έχει ζητήσει κάτι άλλο που δεν το έκανα, ας πούμε. Θα μου πεις, Γιάννη, έβγαλες το λάδι, δεν έβαλες καινούριο. Κάτσε, πρέπει να του βάλω καινούριο λάδι. Τι είναι εδώ. Έχετε ένα πόνο αυτό με το λάδι. Ναι, δεν είχε λάδι. Θέση τώρα, πώς δουλεύει αυτό το ρημάδι. Να του βάλω καινούριο λάδι, παιδιά. Εντάξει, χίλια συγγνώμη. Κάποιοι φωνάζατε στις οθόνες σας, λογικά. Πόσο θέλει το ρημάδι. Εν τω μεταξύ το βάζω από μακριά, το βλέπετε εδώ τι συμβαίνει. Δεν το αγγίζω καν. Ω, νομίζω φτάνει, εντάξει. Τώρα έχει παράπονο, θα μου πεις εδώ κάποια είναι σκουριασμένα. Ναι. Αλλά είναι εντάξει, κλείσε αυτό. Εγώ τώρα, αν ήμουν ο κ. Μιχάλης και μου είχαν κάνει τέτοιο σέρβις, θα ήμουν ευχαριστημένος. Θα τον τα αφήσω τώρα εδώ πέρα πίσω, να έρθει να το πάρει. Λοιπόν, εντωμεταξύ, εγώ έχω αφήσει αυτό το κινητό εδώ πέρα, αλλά το παιχνίδι δεν μου λέει από πού να τελειώσω την αποστολή. Στο order, ας πούμε, δεν μου είχε κάτι. Παιχνίδι, γιατί δεν συνεργάζεσαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να έχει, εγώ είμαι ευχαριστημένος από τον εαυτό μου, θα βγάλω τώρα το VR. Τα παιχνίδια πάνε αλλού, εντάξει. Δηλαδή, υπήρχε τόσα χρόνια το Car Mechanic Simulator, πλέον η προσομοίωση πάει αλλού, εντάξει. Είσαι εκεί πέρα. Και φτιάχνεις ένα αυτοκίνητο πραγματικού μεγέθους. Έχεις κανονικά τα εργαλεία, τα χρησιμοποιείς μερικά, κάποια άλλα τίποτα από μακριά, με λέιζερ ξέρω εγώ, το ξεβιδώνεις ή βάζεις άλλα κομμάτια. Όπως και να έχει, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Εδώ πέρα τριγύρω μου θα υπάρξουν άλλα βίντεο που σας υπόσχομαι ότι δεν είμαι μηχανικός, εντάξει. Τελειώνει η καριέρα μου εδώ πέρα, εντάξει. Θα κάνουμε αυτή τη συμφωνία. Δεν είμαι μηχανικός, δεν χρειάζεται να ξανασχοληθώ με αυτό. Κάτω στην περιγραφή θα έχω link και για το παιχνίδι και διάφορα links προς πάνω σε δικά μου social media, οπότε μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε. Κάθε Δευτέρα 6 ώρα το απόγευμα εδώ πέρα στο κανάλι μου στο YouTube κάνω live stream, οπότε μπορείτε να άρχισε να τα λέμε και αυτά. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.